Σήμερα έχω έρθει στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας στο Τόκιο και εφόσον βρίσκομαι εδώ, είπα να διαλέξω το νούμερο 1 κριτικές εστιατόριο Τεπανγιάκι, το οποίο βρίσκεται στη Σιμπούγια, την περιοχή όπου μένουμε, για να δοκιμάσω και να βαθμολογήσω αφεντικό Japanese Wagyu A5. Μαζί μου έχω και το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος θα με βοηθήσει τόσο στην κάμερα όσο και στη μάσα. Ευτυχώς, ερχόμενος η Ιαπωνία, έκανα την έρευνά μου, οπότε προνόησα να κάνω κράτηση πριν έρθουμε για να είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε τραπέζι. Βέβαια, λόγω τελευταία στιγμή κάτσαμε στο μεγάλο τύπου μπαρ σημείο, έχοντας το βοηθό σεφ μπροστά μας να κάνει προετοιμασία καθαρίζοντας λαχανικά. Το μενού απλό, με 10 κωδικούς, όπως πρέπει να είναι σε ένα μαγαζί. Μαζί εξειδίκευση ενός προϊόντος όπως το Kobe Beef. One Kobe Beef Sirloin, one Kobe Filet, garlic rice, this and maybe some noodles also. Yes. I will eat everything. Εδώ έχουμε κυρίες και κύριοι, Japanese sake. Έχω δοκιμάσει αρκετές φορές, δεν με έχει αρέσει, αλλά δεν γίνεται να έρθει τώρα στο μαγαζί και να μην το τιμήσουμε, έτσι. Κούπα. Όχι ρε, κάτσε καλά από τώρα. Κούπα. Αυτή η αξιοαγάπητη Ιαπωνέζα γιαγιάκα είναι η σεφ του μαγαζιού και παράλληλα με αυτές τις ποδιές μας έδωσε και το πρώτο πιάτο. Δεν θα σας πω ψέματα, πρώτη φορά πάω στο εστιατόριο που σου δίνουν σαλιάρα. Πώς μας κάνανε με τις σαλιάρες σου, ναι, απίστευτο. Είναι κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ. Το σόου ξεκινάει με λαχανικά πάνω στο τεπανιάκι, ενώ μαζί με τη σαλάτα μας έδωσαν παρέα το πίπερο και δύο σος. Για αρχή μας έχουν φέρει αυτήν εδώ τη σαλάτα, η οποία έχει μία σος πάνω, μαγιονέζα, μαρούλι, iceberg νομίζω είναι, αγκούρι. Παίρνει σε μπέργκερ λαχανικών χωρίς το μπιφτέκι. Απίστευτο. Μη με φάτε στα σχόλια, λόγω του iceberg μου θύμισε Big Mac. Να πω ότι έχουμε κάνει μαθήματα χρήση chopstick, φαίνεται κιόλα. Μου αρέσει πολύ η σάλτσα που είναι πάνω, σώση. Δεν ξέρω τι είναι. Μαγιονέζα είναι, ρε. Το πορτοκαλί πάνω, δεν ξέρω τι είναι. Καρότο, ρε. Κάτι μπρο, μιλάμε για τη σώση. Να τονίσω ότι τα λαχανικά ψήνονται με φρέσκο βούτυρο, το οποίο πραγματικά έχει αρωματίσει όλο το εστιατόριο. Τόκιο είσαι, διασκέδασε το σκέφτηκα, οπότε ναι, άλλο ένα σφινάκι θα κατέβει στα μπαμ. Παίζει να το πιο ωραίο σάκι που έχω πει ποτέ. Εντάξει, με ξέρει τώρα, το μυαλό μου είναι στο κρέα, το οποίο επιτέλου βλέπω μπροστά μου. Λαχανικά έτοιμα, σερβίρονται μπροστά μα ένα μεταλλικό δισκάκι και καρφίγουν μα τη σώση που μα υπέδειξε η σεφ του μαγαζιού. Κανονικά μελιτζάνα δεν τρώω, αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο, χωρί πλάκα. Λίγο πατάτα. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πεντανόστιμο. Εννοείται πω και ο κύριο Βανδόρο δοκιμάζει τα λαχανικά. Κολοκύθαμε την γλυκόξη, είναι top. Wagyu A5 Sirloin Steak από την περιοχή του Kobe θα αρωματιστεί με αλάτι και πάνω στη φωτιά. Κάθε μόριο του συγκεκριμένου κρέατος αξίζει, καθώς θα δείτε ότι το λίπος που λιώνει μαζεύεται και αποθηκεύεται για χρήση, καθώς η γεύση που δίνει απλά πάει το φαγητό σε άλλη διάσταση. Στη συνέχεια το steak μας θα κοπεί σε μικρότερα κομμάτια για να καραμελώσει ομοιόμορφα, θα σβήσουμε κάποιο είδους Ιαπωνέζικο ποτό και θα σερβιριστεί πάνω σε μια φέτα ψωμί, η οποία έχει τοσταριστεί με το υπέροχο αυτό λίπος. Μόλις μας έβγαλε το Sirloin, είναι Kobe κιόλας, ότι πιο ύψιστο υπάρχει σε Wagyu A5, πιο ακριβό κιόλας και το πιο διαδεδομένο. Η κυρία μας είπε ότι πρέπει να πάρουμε ένα κομμάτι και να το βουτήξω σε αυτήν εδώ τη σάλτσα με το μόκρο κάδι αυγού. Αρχικά, επειδή έχω φάει πολύ wagyu στη ζωή μου, το συγκεκριμένο είναι 100% A5, να ξέρετε. Το. Κατά δεύτερον, έχει μια τόσο πολύπλοκη γεύση το φίλο εδώ πέρα. Δεν ξέρω, είναι λες και ένα level πάνω από αυτά που έχω δοκιμάσει στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα Ελλάδα, αλλά αυτά που έχω παραγγείλει. Δεν ξέρω αν είναι ο τρόπος ο οποίος το φτιάχνουν. Ασύλληπτα ζουμερό, φουλ λιπαρό και μαζί με τη σώση εδώ πέρα που έχουν κάνει κατεβαίνει τέρμα νερό. Λοιπόν, εγώ από την άλλη δεν έχω φάει πολλές φορές wagyu. Πρώτη φορά που είπες ότι είναι. Πρώτη φορά και να μην τιμή. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένω από αυτό. Με εντυπωσία στο γεγονό ότι το σερβερ στο ψωμάκι που τραβάει τα λάδια θεωρείται γι' αυτό το δοκιβάλλει. Τι λες εσύ πως και μάστερ. Τα λάδια, το λίπος εδώ, αλλά όλο το λίπος είναι καλό ρε φίλε του wagyu. Δεν υπάρχει. Είναι σε άλλο κούμι, δεν χρειάζεται καν να το μασίσει. Θεωρητικά απλά μπορεί να το κρατήσει αν θέλει. Η γεύση είναι απίστευτη. Δεν θέλω να το βουτήσω πουθενά. Μ' αρέσει να το γεύμα το κρέας έτσι όπως είναι. Μόνο μαλάτι. Πώς τα 10 του βάζεις. Κοίταξε, αν αναλογιστούμε ότι δεν έχω ξαναφάει wagyu την πρώτη φορά, θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω 10. Αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα γευτούμε μετά, θα μείνω στο 9,5. Okay. Για να δώσω ένα περιθώριο για δεκάρι να μπει στο επόμενο. Εγώ πάλι δεκάρι δεν βάζω ποτέ, γιατί πάντα μπορεί να υπάρχει κάποιο κάπου καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, είναι τα top που έχω δοκιμάσει. 9,8 στα 10 καραμπινάτα κιόλας. Για το επόμενο course, η σεφ αρχικά έβαλε στο τεπανιάκι φλίδες κόρδου με ψιλοκομμένο wagyu να σοταριστούν μεταξύ τους το λίπος από το κρέας. Μόλις καραμέλωσαν, έριξε 3 μερίδες ρύζι, το οποίο έχει ετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα και δίπλα στο λίπος που έχει μαζευτεί έσπασε 2 μεγάλα ολόφρασκα αυγά. Σιγά σιγά με τη σπάτουλά της τα έσπασε και τα ενσωμάτωσε ομοιόμορφα στο ρύζι, προσθέτοντας μπαχαρικά και ανακατεύοντάς το. Που έχει φτιάξει εδώ πέρα γιαγιάκα, είμαι full περίεργος να το δοκιμάσω. Καθώ η συνταγή είναι πάνω κάτω ίδια με αυτή που έχω δει να φτιάχνουν και Θεσσαλονίκη και γενικότερα παντού. Απλά δεν ξέρω ότι δοκιμάζω εδώ πέρα που έχει ακριβώς τα ίδια υλικά. Φτιαγμένο με τον ίδιο τρόπο, έχει τελείως διαφορετική γεύση και είμαι ακόμα στο δεύτερο γεύμα. Έτσι, δεν φάγαμε για να το πρωί όταν ήρθαμε. Αυθεντικό garlic rice λοιπόν από τα χέρια Ιαπωνέζα γιαγιούτσκα. Η μυρωδιά είναι απίστευτη. Παίζει να το καλύτερο fried rice που έχω φάει ever. Έχω πάει Ταϊλάνδε, έχω φάει αρκετά. Αν έπρεπε να το βαθμολογήσω, μ' άρεσε το 10, θα του βάζα 9,9. Είναι τόσο πολύ, ε. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας από αυτό το εξαιρετικό γεύμα για να σας πω για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Κάτι με φαγουρίζει, μπρατ. Έχεις ξυριστεί κάτω. Δεν ξέρω, για να δω.
Φόβε τι κάνει. Θάμνο, μην αγώνεσαι, σου έχω τη λύση. Αυτή είναι η Lawn Mower 4 τη Manscaped. Ό,τι καλύτερο υπάρχει για τι μπάλε σου, πίστεψε με, ακόμα και οι ίδιε θα σου λένε ευχαριστώ. Μπορώ να τι ξυρίσω και στο μπάνιο. Εννοείται, η συγκεκριμένη είναι αδιάβροχη, μπορεί να μπει για ντου και να κάνει τη δουλίτσα σου. Έλα, πάρε, να δούμε τι έχει να πει και η Μπρίντα. Όχι, άστο καλύτερα. Μην ξεχνάτε manscaped.com, πρώτο link στην περιγραφή με κωδικό Chris και έχει 20% έκπτωση. Και τώρα πάμε Tokyo πίσω στο βίντεο. Εντάξει, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το κρέας που βάλε μέσα. Δεν ξέρω, wagyu παίζει να είναι. Ίσα ίσα για να λιώσει και να έχει τη λιπαρή ουσία, καταλαβες. Τη γεύση wagyu, ναι ρε. Ίσως λίγο αλάτι εγώ θα ήθελα παραπάνω. Ναι, πραγματικά είναι το ωραιότερο ρύζι που πάει στη ζωή μου. Δώσε βαθμολογία. 9,8 για να μην πέσω πάνω σου. Δεν θα βάλω και εγώ το δεκάρι γιατί δεν έχω πάει Ταϊλάνδη ακόμα. Σειρά έχει το δεύτερο κομμάτι κόμπι που παραγγείλαμε, tenderloin φιλέτο, το οποίο αφού κόπηκε γι' αυτό σε μικρότερα κομματάκια για να ψηθεί τέλεια ομοιόμορφα και ραντίστηκε με το ίδιο αλκοολούχο ποτό που έβαλε η σεφ μας και στο sirloin, σερβιρίστηκε και αυτό πάνω σε μια τοσταρισμένη φέτα ψωμί. Καράκι μας, έχουμε φιλέτο. Εντάξει, πολύ πιο κρυατένιο από το άλλο, τελείως διαφορετική πίσω στόμα και το συγκεκριμένο είναι μοναδικό, χωρίς πλάκα. Η βαθμολογία που του βάλω είναι 9,3 στα 10. Τοπ! Λοιπόν, επειδή ώρα έχουμε να πιούμε, κουπάτω. Ναι, ό,τι έχει μείνει. Εννοείται, δώσ' το. Ζεστάθηκε. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε. Δεύτερη φορά στη ζωή μου θα πάω wagyu. Καμία σχέση με το προηγούμενο, έτσι. Όντως καμία σχέση. Σίγουρα φίλε ελάτη. Αν εγώ να επιλέξω, σίγουρα το προηγούμενο. Αν και αυτό είναι φανταστικό. Αλλά το προηγούμενο δεν ξέρω ίσως το λίπος ήταν λίγο πιο. Που κάνει γεύση πιο ζουμένη, πιο ωραία, πιο πλούσια. Εδώ θα βάλω ένα 8,5 εγώ. Αλλά αν είχα να συγκρίνω μεταξύ των δύο, μου άρεσε πάρα πολύ το προηγούμενο. Νομίζω θα πρέπει να χτυπήσουμε άλλο ένα sirloin όπως το πρώτο. Θέλω να ξαναδώ γενικότερα όλο το experience εδώ πέρα, να το απολαύσω στο 120%. Πριν από αυτό, βέβαια, έχουμε και ένα πιάτο με fried noodles τα οποία θα σοταριστούν με λαχανικά, ψιλοκομμένο κόμπε και θα σβήσουν με ένα μίξ από σκούρες σάλτσες και σόγια. Fried egg noodles. Λες και τρώω φαγητό για την ψυχή, νιώθω χωρίς πλάκα. Πολύ πολύ νόστιμα και πολύ πολύ τουρκική γεύση. Παρ' όλα αυτά, αν είχα να διαλέξω μαγιές στα κορεάτικα, τα μπουλτάκια συσκευασμένα, δεν ξέρω, μου κάνουν κλικ περισσότερο. Αυτά είναι πιο γκουρμέ, πιο εστιατορικά. Τα άλλα πιο street style, δεν ξέρω. Στα συγκεκριμένα θα βάλω 8,2 στα 10. Για με τα κουτασάκια. Φάρε, μπουκώστε στο στόμα. Βαθμολογία στα 10, θέλω, κύριε. 8,8 στα 10. Καθώς δεν ξέρω πότε θα δοκιμάσω ωραιότερο. Αλλά μέχρι στιγμής είναι από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει. Τέλος, για το δεύτερο sirloin που πραγματικά πεθαίνουμε και οι δύο να ξαναδοκιμάσουμε, θα αναλάβει τα ενία ο βοηθός της. Περίτεχνα για άλλη μια φορά θα δούμε με πολύ μεγαλύτερη σβελτάδα αυτή τη φορά το κόψιμο του steak σαν ένα αφρολέξ στην κυριολεξία. Σβήσιμο, γύρισμα και σερβίρισμα. Χωρίς να χάσω χρόνο, μπουκιά στα ξυλάκια μέσα στη σόσα, αλλά το πιπέρωμα και καταβρόχτισμα. Τη λαφρά είναι πιο τόπα που τι διαφορετικό λες να μας έκανε. Δεν ξέρω, απλά δοκίμασέ το. Είναι απλά τέλειο. Πρέπει να πάρω ένα ακόμα κομμάτι. Να ξαναπώ για τη γυαλάδα του. Δεν ξέρω γιατί γέλεσε τόσο πολύ, αλλά είναι ωραίο. Απλά λιώνει. Τελειώσαμε. Πάω να πληρώσω. Μόλις με το μαγαζί θα σου πω ακριβώς πώς θα βγει το μαρούλι. 32.900. 32.000 είναι κάνα 150. Καλά. Έχω φουσκώσει τίγκα. Φαίνεται απίστευτο το πόσο πολύ ευχάριστοι και ευγενικοί άνθρωποι είναι όλοι σοβαρά. Το hospitality γενικότερα εδώ Japan. Την πρώτη μέρα που είμαι εδώ παίρνει άνετα 9,8 στα 10. Μετά από ένα τέτοιο πλουσιοπάροχο γεύμα, βέβαια έπρεπε να φάμε και κάτι γλυκό. Οπότε μετά από μια μικρή βόλτα μπήκαμε στα 7-Eleven και διαλέξαμε από ένα πύραυλο με γεύση βανίλια για να κλείσουμε το πρώτο επίσημο Japanese dinner experience. Εγώ τότε το δαγκώνετε και το γλύφετε, κάτι κάνετε λάθος. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.